γνωρίζουμε στη σημερινή συνέντευξη τύπου που παραμορούμε τα σωματεία τροφίμων ποτών, τύπου χάρτου, μετάλλου και μαζί με τα άλλα σωματεία τα οποία έχουμε πάρει μια κοινή απόφαση για την δράση μας στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου της ενέργειας, της χημικής βιομηχανίας και της ανακύκλωσης, να προχωρήσουμε στη σημερινή συνέντευξη τύπου, στην οποία θέλουμε να αναφέρουμε μια σειρά από προβλήματα που υπάρχουν στους χώρους μέσα και μια σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες θα πάρουμε με κορύφωση της 28 του μήνα την ημέρα πανελλαδικής δράσης των σωματείων και της εργατικής πρωτομαγιάς. Εμείς οι εργαζόμενοι που δουλεύουμε στα εργοστάσια της βιομηχανικής περιοχής της Σύνδου δεν θα μείνουμε σιωπηλοί. Υψώνουμε τη φωνή της διεκδίκησης, του αγώνα και καλούμε όλους τους εργάτες και τις εργάτριες της ΒΠΕ να μην μείνουν σιωπηλοί τόσο στις μέρες της πανδημίας όσο και μετά από αυτή. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τα εργοστάσια να γίνουν οι χώροι από τους οποίους δεν θα ξέρουμε αν θα γυρίσουμε ζωντανοί στο σπίτι μας. Τη στιγμή που εμείς δουλεύουμε στα εργοστάσια τροφίμων, στο μέταλλο, στην ανακύκλωση και αλλού, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Ιταλίας, όπου όπως καταγγέλλεται η διασπορά του ιού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στο ότι με ευθύνη των βιομηχάνων και της κυβέρνησης δεν διακόπηκε η λειτουργία της μεγάλης βιομηχανικής ζώνης του Βορρά, λειτουργώντας ως βασική εστία διασποράς. Ο κίνδυνος βρίσκεται ήδη μέσα από τις πύλες. Αυτό έδειξε η πρόσφατη απώλεια του 52χρονου συναδέλφου μας χειριστή σε εργοστάσιο χημικών στην Πιπέτη Σύντο από το Νέο Υόρκ. Συναδέλφες και συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή στη βιομηχανική περιοχή είμαστε αντιμέτωπα με τα εξής. Αρκετά εργοστάσια τροφίμων, υπάρχει εντατικοποίηση, συγχρονισμός, ακόμα και απόκρυψη κρουσμάτων. Στο μέταλλο, οι μεγάλες μονάδες και πολλά συνεργεία έχουν κλείσει, εργολαβικοί εργαζόμενοι έχουν απολυθεί και δεν τηρούνται τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Στη χημική βιομηχανία, απόδειξη των ελλειπών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς ήταν ο θάνατος του συναδέλφου από τον κορονοϊό. Στον κλάδο του τύπου χάρτου, δεκάδες συνάδελφοι είναι σε αναστολή αντιμετωπίζοντας δυσκολίες πληρωμής ενοικίων και άλλων αναγκών. Το μέτρο της αναστολής πολλές φορές χρησιμοποιείται για να δοθούν χρηματοδοτήσεις στους ίδιους τους εργοδότες. Στην ανακύκλωση υπάρχει η αύξηση της εντατικοποίησης και μπορούμε να φανταστούμε τι επικροτεί μέσα στους χώρους. Τα μέτρα υγιεινής ήταν ελπή πριν την εφαρμογή του ιού, πόσο μάλιστα τώρα. Συνάδελφοι και συναδέλφισες, όλες αυτές τις μέρες έχουμε χορτάσει από ατομική ευθύνη, μια ατομική ευθύνη που γίνεται καραμέλα, ώστε να απενεχοποιηθεί ένα κράτος που ανεξάρτητα του προσήμου κυβέρνησης όλα αυτά τα χρόνια έχει αδυνατήσει συνολικά το πνεύμα προστασίας του λαού μας, έχει μετατρέψει την υγεία σε εμπόρευμα και συνολικά την πολιτική προστασία και τις κοινωνικές υπηρεσίες τις αντιμετωπίζει με όρους κόστους κέρδους. Όπως ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να σωθεί από μια φυσική καταστροφή, έτσι και η ατομική ευθύνη δεν είναι η απάντηση για όλες τις συνθήκες πανδημίας. Η ατομική ευθύνη δεν τρώγεται, δεν απαλλάσσει από έξοδα και χρέη, δεν καλύπτει τις ανάγκες της μιας εργατικής οικογένειας. Ατομική ευθύνη και 300 ευρώ μισθός, ατομική ευθύνη χωρίς δουλειά, ατομική ευθύνη χωρίς ενίσχυση της υγείας, χωρίς μέτρα προστασίας στους εργασιακούς χώρους είναι αέρας κοπανιστός και ευχολόγια. Οι απολύσεις, οι μισθοί των 300 ευρώ σε συνθήκες πανδημίες είναι έγκλημα. Δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο και την επιβίωση. Έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και οι προηγούμενες που χρόνια τώρα στρώνουν το χαλί στους βιομήχανους με ένα και μοναδικό σκοπό, το επιχειρηματικό κέρδος, το οποίο βγαίνει από το δικό μας ιδρώτα. Επειδή εμείς δεν υιοθετούμε τα hashtag «θα λογαριαστούμε μετά», αντιπαλεύουμε κάθε μέρα τα μέτρα που επιβάλλει η κυβέρνηση μέσω των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που τσακίζουν τους μισθούς και τις εργασιακές σχέσεις και σήμερα σηκώνουμε τη σημαία των άμεσων διεκδικήσεων με βάση τις καταγγελίες που αρχίζουν να πυκνώνουν από κλάδους για ελλειπή ή ανύπαρκτα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, για πιέσεις, για απειλές, συνολικά για την εργοδοτική αυθαιρεσία. Για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα στο βωμό του κέρδους, απαιτούμε άμεσα μέτρα από κυβέρνηση και εργοδότες, άνοιγμα όλων των ΜΕΘ και πρόσληψη όλου του αναγκαίου προσωπικού.
να επιταχθούν νοσηλευτικά κρεβάτια, χειρουργία, εργαστήρια, όλες οι μέθη του ιδιωτικού τομέα μαζί με το προσωπικό τους και να τεθούν σε πλήρη κρατικό έλεγχο. Να επιταχθούν όλα τα αναγκαία υλικά υγιεινής προστασίας τεχνολογικού εξοπλισμού για την ενίσχυση των δημόσιων μονάδων υγείας και υγειονομικών. Μέσα στα εργοστάσια της βιομηχανικής περιοχής χρειάζεται άμεσα να υπάρξει μόνιμη παρουσία γιατρού εργασίας στις βιομηχανίες με διασφάλιση της ύπραξης του απαραίτητου εξοπλισμού. Τακτική απολύμανση των χώρων όπου συγκεντρώνονται οι εργαζόμενοι, αποδυτήρια, εστιατόρια, καντίνες, γραφεία και άλλα. Απολύμανση των λεωφορείων που μεταφέρουν τους εργαζόμενους σε καθημερινή βάση, αποσυμφόρηση με περισσότερα δρομολόγια από και προς τη μονάδα. Παροχή όλων των απαραίτητων μέσων, γάντια, μάσκες, γυαλιά, ολόσωμες φόρμες, αντισηπτικά και ό,τι άλλο χρειάζεται, με ευθύνη των εργοδοτών. Παροχή με ευθύνη των εργοδοτών νέων μέτρων ατομικής προστασίας για την αντικατάσταση των φθαρμένων παλιών που αποτελούν εστίες μόλυνσης. Σε ενδεχόμενο ύπαρξης κρουσμάτων, άμεση διακοπή του εργοστασίου για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, διασφάλιση των μισθών και του μεροκάματου, όπως και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε τέτοια περίπτωση με ευθύνη της κυβέρνησης και των εργοδοτών. Δημιουργία κέντρου υγείας στη βιομηχανική περιοχή με πλήρη εξοπλισμό, ώστε να γίνονται σε αυτό έλεγχοι προληπτικοί αλλά και συμπτωματικών ασθενών. Ούτε σκέψη για δυσμενή μεταβολή των ωρών εργασίας των εργαζομένων προκειμένου να παρθούν όλα τα μέτρα πρόληψης. Κατάργηση όλων των αντεργατικών διατάξεων των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, να κηρυχθούν παράνομες όλες οι απολύσεις που έγιναν από 1η Μάρτη και οι αρνητικές μεταβολές στις συμβάσεις, στα ωράρια και τους μισθούς. Επαναλειτουργία των Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας, όπου υπάρχουν επιχειρησιακά σωματεία, και δημιουργία νέων με συλλογή υπογραφών λόγω της μη δυνατότητας διενέργειας γενικής συνέλευσης σε τέτοιες συνθήκες. Δεν αφήνουμε την τύχη και τη ζωή μας στα χέρια αυτών που μας καταπιέζουν. Δυναμώνουμε τα σωματεία μας, περνάμε στην αντεπίθεση. Μόνη λύση σήμερα είναι το δυνάμωμα των σωματείων, στα οποία καλούμε όλους τους συναδέλφους να γίνουν μέλη τους. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να αναδείξει τα προβλήματα των εργατών στα εργοστάσια, να διεκδικήσει και να υπερασπιστεί την υγεία και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η κατάσταση που πάει να διαμορφωθεί τώρα στους χώρους δουλειάς με αφορμή την πανδημία έρχεται να προσθεθεί στις τεράστιες θυσίες που έκαναν οι εργαζόμενοι τα 10 χρόνια της κρίσης. Τα χρόνια της κρίσης οι εργαζόμενοι βίωσαν στο πετσί τους τους εργοδότες με τη βοήθεια των κυβερνήσεων να τσαλαπατάνε εργασιακά δικαιώματα και κατακτήσεις, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Είδαν απολύσεις αφήνοντας χιλιάδες εργαζόμενους χωρίς δουλειάς, τσάκισμα των μισθών και των συλλογικών συμβάσεων. Είδαν την ευέλικτη εργασία να καλπάζει. Τα παραδείγματα των θυσιών που κλείθηκαν να κάνουν οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια στον κλάδο του μετάλλου είναι πολλά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της Ιδενόρ, που μέσα στην κρίση προχώρησε σε μειώσει του μισθού των εργαζομένων που έφταναν μέχρι και το 30%, ενώ ζητούσαν από τους εργαζόμενους να δεχτούν αυτό το πετσόκομα ώστε να μην κλείσει η επιχείρηση. Όταν η εταιρεία επανήλθε στην κερδοφορία και οι εργαζόμενοι διεκδίκησαν να πάρουν κάτι πίσω από το τζακισμένο μισθό τους, τότε η απάντηση που πήραν είναι ότι θα έπρεπε να κάνουν υπομονή ώστε η εταιρεία να γλιτώσει νέα κρίση. Γιατί τους λένε τώρα συνάδελφοι σε περίοδο πανδημίας να ζήσουν για ένα μήνα με το μισό μισθό και αφού από τις 3 Απριλίου όλοι οι εργαζόμενοι του ομίλου πανελλαδικά έχουν βγει σε διαθεσιμότητα. Αλλά και σε άλλους χώρους του κλάδου. Επιχειρήσεις που διαφημίζονται ως εξωστρεφείς και καινοτόμες και προβάλλονται ως εταιρείες πρότυπα, η εντατικοποίηση σε αυτές βαράει κόκκινο, με εργαζόμενους να δουλεύουν ατελείωτες υπερορίες, συχνά απλήρωτες, να έχει γίνει καθεστώς η δουλειά τα Σάββατα, ακόμα και στις περιπτώσεις που είναι παράνομο. Πρόσφατα, τον τελευταίο χρόνο, είδαμε τέτοιες προσπάθειες και στην Κλέμα, με παράνομη εργασία τα Σάββατα, με ανακοινώσεις σε τμήματα ότι πλέον η 9 ώρα εργασία καθημερινά γίνεται υποχρεωτική για όλους. Επίσης, το καθεστώς των εργολαβιών που θέλει τους εργαζόμενους ευέλικτους να τους προσλαμβάνει όποτε έχει δουλειά και να τους απολύει όταν πέφτει αυτή, γιατί αποτελούν τα πιο φθηνά χέρια, αποτελεί το νούμερο 1. Αναλώσιμοι εργαζόμενοι αποδεικνύεται ακόμα και σήμερα την περίοδο της πανδημίας.
Οι εργολαβικοί είναι οι πρώτοι που πετιούνται στην ανεργία, όπως είδαμε στην ΕΚΜΕ, με 10 απολύσεις στην αρχή κιόλας της πανδημίας. Με την κυβέρνηση να τους αφήνει κιόλας εκτός του επιδόματος των 800 ευρώ. Ανάλογη μοίρα είχαν και οι εργαζόμενοι σε άλλους κλάδους, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ακόμα και ενός μήνα, οι οποίες έληξαν χωρίς να ανανεωθούν μέσα στην πανδημία, όπως συνέβη και στο αεροδρόμιο. Το κερασάκι βέβαια όλων αυτών είναι οι συνθήκες στις οποίες καλούμαστε να εργαστούμε, που σε καμιά περίπτωση δεν θυμίζουν συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Γι' αυτό και τα εργατικά ατυχήματα συνεχίζουν να αυξάνονται τα τελευταία χρόνια με δεκάδες νεκρούς. Στην Κεντρική Μακεδονία, εκατοντάδες είναι τα μικρά ή σοβαρότερα ατυχήματα που γίνονται και δεν βλέπουν ποτέ το φως της δημοσιότητας. Πνίγονται υπό το φόβο της απόλυσης, ενώ τη χρονιά που μας πέρασε στον κλάδο του μετάλλου, στην περιοχή μας είχαμε ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα και δύο ακόμα εργατικά ατυχήματα συναδέλφων στην ίδια εταιρεία σε μία μέρα σε διαφορετικά πόστα. Και η λίστα είναι μακριά. Σε αυτή την κατάσταση βρήκε τους χώρους δουλειάς η πανδημία και σε αυτή την ίδια άθλια κατάσταση έρχεται να πατήσουν τα νέα μέτρα που θεσπίζει η κυβέρνηση μέσω των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που όπως όλα δείχνουν έρχονται για να μείνουν. Δεν μιλάμε για μέτρα προστασίας των εργαζομένων, αλλά για μέτρα προστασίας των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν ακόμα και τώρα συνάδελφοι που εν μέσω πανδημίας συνεχίζουν να δουλεύουν με τρομερές συνθήκες εντατικοποίησης και έκθεση κινδύνους μόλυσης, όπως καταγγέλει για παράδειγμα το Συνδικάτο Ταχυδρομείων Ταχυμεταφορών. Επίσης, όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ στις 15 Τετάρτου, οι οποίοι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων πηγαίνουν στη δουλειά με ελλειπή μέτρα προστασίας, απροστάτευτοι απέναντι στον ιό. Δεν είναι η υγεία μας λοιπόν που μπαίνει πάνω απ' όλα. Είναι τα κέρδη των ομίλων που μπαίνει πάνω ακόμη και από την υγεία των εργαζομένων, όπως δείχνουν και τα παραπάνω παραδείγματα. Γι' αυτό οι εργοδότες γλυκοκοιτάζουν τα μέτρα που ψηφίζονται αυτή την περίοδο. Στόχο έχουν να διατηρηθούν και μετά τον κορονοϊό, γιατί είναι μέτρα που ενισχύουν τα κέρδη τους. Ήδη οι διαθέσεις των εργοδοτών βγάζουν μάτι με αιτήματα για θέσπιση ενοικιαζόμενων εργαζομένων για καθιέρωση της τηλεργασίας που σκοτώνει το οχτάρο και άλλα. Ήδη τα πρώτα κρούσματα μέτρων που θα έρθουν για να μείνουν στα εργασιακά αρχίζουν να φαίνονται. Στην Κλέμα προετοιμάζουν το έδαφος στους εργαζόμενους ότι αν χρειαστεί, λένε, θα αξιοποιήσουν τα μέτρα που ψηφίστηκαν. Δηλαδή, μισή δουλειά, μισό μισθό. Στην Αλουμή, ομοίως, αρχίζουν να προετοιμάζουν τους εργαζόμενους ότι αν η εταιρεία δεν πηγαίνει καλά, θα προχωρήσει σε μειώσεις μισθούς, σε τετραήμερη εργασία, σε μετατροπή των συμβάσεων από πλήρη σε μερική απασχόληση. Στη Λάρκο, ήδη ο ειδικός εκαθαριστής μαζί με την κυβέρνηση πήρε την απόφαση να μην καταβληθεί το δώρο Πάσχα, ενώ ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν σε ποσοστιαία μείωση μισθών, κατάργηση των δώρων και των επιδομάτων αδείας, που μεταφράζεται συνολικά σε 4 μισθούς ετησίως. Πριν ο κόκορας λαλήσει 3, τα αφεντικά μας προετοιμάζουν για την επόμενη μέρα. Προετοιμάζουν μια ζωή για εμάς με ακόμα πιο πετσοκομμένους μισθούς, με αβεβαιότητα, με ανεργία. Για να μην χάσουν αυτοί από τα κέρδη, μεταφέρουν το βάρος στις πλάτες των εργαζομένων, καλώντας μας σε νέες θυσίες. Ακριβώς γι' αυτό και εμείς πρέπει τώρα να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Τώρα να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας και να τις ενισχύσουμε. Τώρα είναι η ώρα να βγάλουν φωνή και τα στόματα στους χώρους παραγωγής. Όπλο μας σε αυτό είναι τα σωματεία μας, η δράση μας, ο αγώνας μας. Κανένας να μην μείνει μόνος του σε αυτή την επίθεση που μας ετοιμάζουν. Όλοι μαζί, μέσα στα σωματεία μας, είμαστε πιο δυνατοί. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα οι εργαζόμενοι να έρθουν σε επαφή με τα σωματεία τους, να γραφτούν σε αυτά. Να βγουν μπροστά στον αγώνα στην πρώτη γραμμή για την υπεράσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων μας. Να δημιουργηθούν σωματιακές επιτροπές σε κάθε χώρο δουλειάς. Να δημιουργηθούν επιτροπές υγείας που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη μάχη για την προστασία των εργαζομένων, τώρα μπροστά στην πανδημία, αλλά και στις μεγάλες ελλείψεις σε μέτρα προστασίας της υγείας. Όπου υπάρχουν επιτροπές υγείας να βγουν σε δράση, να επιτελέσουν τον ρόλο τους. Όπου δεν υπάρχουν, τώρα να συσταθούν. Σε μικρότερους εργασιακούς χώρους να οριστούν αντιπρόσωποι υγείας.
χωρίς μεγάλα λόγια και αναβλητικότητα, συνάδελφοι. Ακόμα και στην ώρα του διαλύματος, να πάρει ένας εργάτης την πρωτοβουλία να προτείνει αυτά που θεωρεί ότι πρέπει να παρθούν σαν μέτρα και να τα συμφωνήσουν για να τα διεκδικήσουν. Τώρα είναι η ώρα να μην μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Να κάνουμε ξεκάθαρο με κάθε τρόπο σε κυβέρνηση και εργοδοσία ότι πληρώσαμε την κρίση τους. Δεν θα πληρώσουμε ξανά. Δεν θυσιάζουμε τις σύγχρονες ανάγκες μας. Υπερασπιζόμαστε τη ζωή και τα δικαιώματά μας με όρους αποφασιστικής παρέμβασης και σύγκρουσης με όλους τους τρόπους. Με τη σημερινή πρωτοβουλία που παίρνουμε, όπως αναφέραν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, θέλουμε να οργανώσουμε τη δράση μας με πρώτο σταθμό τις 28 Απριλίου. Εκτός από να αναδείξουμε τα προβλήματα που έχουμε εμείς σαν εργαζόμενοι, θέλουμε να αναδείξουμε και το ζήτημα της οργάνωσης των συναδέλφων μας στη σωματεία. Επίσης, θέλουμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη στους συναδέλφους εργαζόμενους των άλλων χωρών, όπου βιώνουν τα ίδια προβλήματα που βιώνουμε και εμείς εδώ. Θα αναφέρουμε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα από την κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι των άλλων χωρών. Το παράδειγμα της Ιταλίας, όπως είπαμε και πριν, είναι χαρακτηριστικό. Με ευθύνη των βιομηχάνων και της κυβέρνησης, δεν πάρθηκαν άμεσα μέτρα στη μεγαλύτερη ίσως βιομηχανική περιοχή της Ιταλίας, με αποτέλεσμα να λειτουργεί ως βασική εστία διασποράς. Επίσης, στην Ιταλία, στον κλάδο του μετάλλου, συνδικαλιστής κατήγγειλε ότι η εργοδοσία θέτησε δεσμεύσεις για τη μείωση παραγωγής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ανεβεί ο αριθμός των εργαζομένων, τους οποίους ανάγκαζε να πηγαίνουν για δουλειά σε κάθε βάρδια. Συνδικαλιστής στην Ιταλία από τον τομέα των logistics αναφέρει: «Η χασούρα που έχουν οι εργοδότες είναι πολύ μεγάλη. Ταυτόχρονα, οι εργοδότες, για να μην έχουν τόσο μεγάλη χασούρα, απαιτούν αύξηση του εργάσιμου χρόνου από 9 σε 11 ώρες καθημερινά και την κατάργηση του διαλύματος». Στην Ισπανία, σε εργοστάσιο του κλάδου τύπου Χάρτου, όπου εργάζονται 200 εργαζόμενοι, σύμφωνα με καταγγελίες, υπάρχουν ελλειπή μέτρα προστασίας, παρόλο που στο εργοστάσιο είχαν κρούσματα του ιού. Στις ΗΠΑ διευρύνεται καθημερινά ο αριθμός των ανέργων, καθώς η μεγαλοεργοδοσία απολύει κατά χιλιάδες εργαζόμενους. Ήδη μόνο μέσα στο μήνα έχουν φτάσει σε πάνω από 16 εκατομμύρια και αναμένεται να αυξηθούν κι άλλο. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση δεν παίρνει κάποιο ουσιαστικό μέτρο προστασίας των ανέργων. Στον Μπαγκλαντές, απόγνωση είναι χιλιάδες εργαζόμενοι στον κλάδο του βηματισμού. Τα εργοστάσια έχουν πάψει τη λειτουργία τους και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ήδη να δηλώνουν: «Δεν έχουμε επιλογή, πεινάμε. Αν σωθούμε από τον ιό, θα πεθάνουμε από την πείνα». Έτσι, με αποφασιστικότητα στις 12 και 13 Απριλίου, διαδήλωσαν στους δρόμους κατά χιλιάδες, παρά τις απαγορεύσεις της κυβέρνησης. Η σημασία της οργάνωσης της πάλης μέσα σε αυτές τις συνθήκες έχει ιδιαίτερη σημασία. Στον όμιλο Fiat, όπου στην αρχή της επιδημίας οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε απεργία που άγγιξε στα 80% με τη συμμετοχή 80%. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παρθούν άμεσα μέτρα πρόληψης για τους εργαζόμενους. Στη Γαλλία, τις τελευταίες μέρες, σε συνθήκες πανδημίας, εργαζόμενοι σε αποθήκες και σούπερ μάρκετ εξυπηρετούν χιλιάδες πελάτες. Η εργοδοσία, παρά τις καταγγελίες, έλεγε ότι οι μάσκες τρομάζουν τους πελάτες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να κατέβουν σε απεργία σε σούπερ μάρκετ όλης της χώρας. Κοινά είναι τα προβλήματα, αλλά κοινή είναι η λύση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, τα προβλήματά μας έχουν την ίδια αφετηρία, που είναι από τη μία οι εργοδότες, που για να έχουν ακόμη περισσότερα κέρδη, δεν τηρούν βασικούς κανόνες υγιεινής, όπως να παραχωρήσουν αντισηπτικά, μάσκες, γάντια, και ταυτόχρονα δεν παίρνουν τα μέτρα με τη μείωση προσωπικού στις βάρδιες, ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός. Από την άλλη, η απαξίωση του συστήματος υγείας από τις κυβερνήσεις των χωρών, προκειμένου τα χρήματα να δοθούν για ενίσχυση στους βιομηχάνους, έχουν σαν αποτέλεσμα όλοι και περισσότεροι εργαζόμενοι να χάνουν τη ζωή τους. Από τα παραδείγματα που αναφέραμε και παραπάνω, μπορούμε να καταλάβουμε ότι όπου οι εργαζόμενοι συσπηρώθηκαν, οργανωθήκαν στη σωματεία τους, διεκδικήσαν, είχαν αποτελέσματα. Το συμπέρασμα ακόμη ότι και στις μέρες μας, αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες που βιώνει ο λαός μας και όλοι οι εργαζόμενοι του κόσμου, η λύση είναι μόνο μία: οργανωμένος αγώνας μέσα από τα σωματεία. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους 28 του μήνα να συμμετέχουν στις δράσεις που οργανώνουν τα σωματεία τους.